Ξεκίνησε το παιχνίδι μεταξύ των ομάδων Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Νέστος Χρυσούπολης για την 16η αγωνιστική. Με τις σκούρες εμφανίζεις ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και με τις κόκκινες ο Νέστος Χρυσούπολης που βρίσκεται με 39 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με 10 βαθμούς. Για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης η 11 του Δίνκα είναι ο Αρβανίτης, Δωροκηδένης, Λιμπέρης, Γκαϊδατζής, Σωτηράκης, Γκουντενούδης, Δεδελούδης, Γεωργατζόπουλος, Καρακασίδης, Γκαβανούζης και Μαρασλής. Για τον Νέστο Χρυσούπολης κατά τα δοκάρια είναι ο Αθανασίου, νούμερο 2 Μαϊτάνος, νούμερο 3 Αρέτας, νούμερο 4 Χουσινέτς, νούμερο 13 Μικρτσιάν, νούμερο 6 Ευθυμιάδης, νούμερο 7 Καθάριος, νούμερο 8 Μελισσόπουλος Νίκος, νούμερο 9 Βέλιτς, νούμερο 14 Μελισσόπουλος και με το 11 ο Γκουτζίδης. Τριπλέτα ο Πουλικίδης Κουβαλάκης από την ΕΠΣ Δράμας με τον Εμπλιούκ από την ΕΠΣ Ξάνθης. Εδώ πολύ κοντά ο Πουλικίδης, χέρι ζήτησαν οι παίχτες του Νέστου Χρυσούπολης με ψωμένη σημαία. Φάουλ σε αυτή την προσπάθεια από τον Γκαβανόζη. Εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας και το φάουλ Γκαβανόζης. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Δεδελούδη. Διώξε σωτήρια ο Αθανασίου. Βλέπουμε τον πάγκο του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με το Δίγκα. Νέος προπονητής, τρίτος στην φετινή σεζόν για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Γεργατζόπουλος, η απομάκρυση της άμυνας, ψηλά. Γκαβανόζης, Ρουγκιδένης, η σέντρα που θα επιχειρήσει. Δίνει πάσα στον Δεδελούδη και πάλι Γκαβανόζης, Δωροκηδένης και ο Καθάριος και βγαίνει στην αντεπίθεση. Ψωμένη σημαία, Δωροκηδένης το πλάγιο αυτό το δυνατό που θα επιχειρήσει να φέρει στην περιοχή του Αθανασίου. Βλέπετε δυνατό πλάγιο, κέρδισε ο Γκαβανόζης που μάκρυνε ο Ευθυμιάδης. Επιμένει ο Εθνικός με τον Δρομπιδένη. Έχασε ο Κουντενούδης, Καρκασίδης. Καρκασίδης κάτω, παίζεται, λέει ο Πουλικίδης. Στοπ από τον Δωροκηδένη. Καρκασίδης. Το φάουλ από τον Λιμπέρι. Πάνω στον Μελισσόπουλο τον Αλέξανδρο. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα από στο παιχνίδι. Στον Γκαβανόζη πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Βέλιτς, Μαϊτάνος, Βέλιτς, το 1-2 με τον Μαϊτάνο. Βγήκε η σέντρα, έσπρωξε ο Γκουτζίδης. Εδώ το λάθος με τον... Πολύ ωραίο αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Γεωργατζόπουλος. Στο 30 μεταλλεύτηκε αυτή την αδράνεια
των δύο παιχτών, ο Γιώργα Τζόπουλος θέλησε να κρεμάσει τον Αθανασίου ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασίου, όλα αυτά στο 30. Διόξω Αρέτας γκαβανώζησε ένα σουτ σε κόρνερ ο Αθανασίου, η καλή στιγμή για τον Εθνικό Αλεξανδρόπουλο στο 35. Σε 9 βαθμούς τους χωρίζουν το βαθμολογικό πίνακα. Εδώ κάτω και διαμαρτυρίες, κάτω ο Μαρασλής, παίζει ο Πουλικίδης, ήταν πολύ κοντά. Βέλιτς, ο Γαβανόζης βρήκε στον Μελισσόπουλο. Σωτηράκης απελευθέρωσε ο Γκαϊδατζής. Μικρτσιάν έδιωξε. Θημιάδης, Λιμπέρης έδιωξε για τον Καρακασίδη. Αρβανίτης, Μαρασλής με τον Μουκριτσιάν, κέρδισε ο Μουκριτσιάν. Σωτηράκης και υψωμένη σημαία του Εμπλουκ. Άλλη μια αλλαγή, όπως φαίνεται, ετοιμάζει ο Νέστος Χρυσούπολης. Μαϊτάνος στον Μελισσόπουλο. Σωτηράκης, πέφτει κάτω ο Μελισσόπουλος, παίζεται κοντά ο Πουλικίδης. Και εδώ η πέμπτη κάρτα για τον Εθνικό Αλεξανδρόπουλο και η κόκκινη με 10 παίκτες. Ο Ρογκιδένης, δυστυχώς ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος, θα συνεχίσει το υπόλοιπο του παιχνιδιού με 10 παίκτες. Έξω ο Ρογκιδένης, διώχνει Κουντονούδης. Μαρασλής, Παπαδόπουλο έχει κοντά του τον Δεδελούδης. Ο Δεδελούδης θέλει να βρει τον Γκουντενούδη και εδώ υψωμένη σημαία του Έμπλουκ. Στο πρώτο δοκάρι η κεφαλιά που έπιασε πάνω από τα δοκάρια του Μικρτσιάν. 74 αυτή η καλή ευκαιρία για τον Νέστο Χρυσούπολης. Η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον Νέστο Χρυσούπολης. Παπαδόπουλος συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αρβανίτη. Θυμίσουμε ότι ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος αγωνίζεται από το 69 με 10 παίκτες, Ευθυμιάδης, στόπα από τον Γκαβανόζη, που πλέον θα πρέπει να καλύψουν οι 10 ποδοσφαιριστές και την απουσία του Δουργιδένη, που ο κορυφαίος του Εθνικού Αλεξανδρόπουλος. Αντωνιάδης μπήκε για λογαριασμό του Εθνικού Αλεξανδρόπουλος. Έχουν συμπληρωθεί τα 90 λεπτά και ό,τι βλέπουμε από εδώ και πέρα, φίλες και φίλοι, είναι οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεδελούδης, Μουκριτσιάν, ένα γέμισμα και είναι ο Γκαϊδατζής και ο Σωτηράκης. Τρέχει ο Παπαδόπουλος. Και ο Παρουτσής. Ο Μαϊτάνος έδωσε στο Μουκριτσιάν, αυτός θα επιχειρήσει ένα γέμισμα από την αριστερή πλευρά. Και το φάουλ από τον Αντωνιάδη στην δεξιά πλευρά, σε καλό σημείο για τον Νέστο Χρυσούπολης στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
μια ευκαιρία για τον Νέστο Χρυσούπολης, από τις ελάχιστες που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν είχε σχεδόν καμία ευκαιρία. Μία ευκαιρία είχε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μίχελτσιάν. Και εδώ ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης καλείται στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το φάουλ αυτό και το γκολ. Δυστυχώς για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, στο γκολ στο 92. Στο 92, δυστυχώς για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, για τον Νέστο Χρυσόπουλο σωτήρια αυτή η ευκαιρία και που μπήκε στα δίχτυα του Αρβανίτη. Κρατάει τον Νέστο Χρυσόπουλο στην πρώτη θέση. Κρίμα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη που κατάφερε για 92 λεπτά να είναι η αιστεία του απαραβίαστη και παρακαλούμε 10 παίχτες από το 69. Έδωσε ο αρχηγός, ο Μίχελτσιάν, την λύση αυτή. Μια κεφαλιά που έπιασε, πήγε στο γάμα, χτύπησε στην εσωτερική πλευρά του δοκαριού και κατέληξε στα δίχτυα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Και δεν θα αργήσει ο Πουλικίδης να σφύριξε τη λήξη του παιχνιδιού. Εδώ η λήξη του παιχνιδιού 0-1. Κρατάει τον Νέστο Χρυσόπουλο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα χάρη στον αρχηγό του Μίχελτσιάν,